Κλείνω με αυτό που πρέπει συνήθως να λέμε όταν υπάρχει ένα είδος αποχαιρετισμού στο επανιδίν. ή αλλιώς αριβεντέρτης. Με αυτά τα λόγια, ο Γιάννη Καραχυσαρίδη, απερχόμενο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΕ Κοζάνη, ευχαριστώντα όλου του πρώην συνεργάτε του, ολοκλήρωσε τη σημερινή συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας προχώρησε σε ένα σύντομο αλλά αναλυτικό απολογισμό του έργου του κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Διπεθέ Κοζάνης. Ο Γιάννη Καραχυσαρίδη μεταξύ άλλων τόνισε ότι 86 παραγωγέ δεν θα μπορούσαν να γίνουν εάν στην πόλη δεν υπήρξε τόσο πολύ ταλέντο και τόσο πολύ γνώστη στα δατρικά δρόμενα. Τίποτα από αυτά τόνισε δεν θα είχε γίνει αν το ΔΠΘ δεν συνεργαζόταν με του πραγματικού επαγγελματίε αυτή τη πόλη. Συνεργαστήκαμε με τους περισσότερους. Ο του περισσότερου. Ιδιαίτερα συγκινημένο ο απερχόμενο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ Κοζάνη αναφέρθηκε ονομαστικά στην πρώην πρόεδρο του ΔΠΘ. Κούλα Καλογερίδου, ενώ δεν ξέχασε φυσικά και το προσωπικό του Διπεθέ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πρώην μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου, Λευτέρη Ελευθεριάδη, ο οποίο, όπω σημείωσε ο ίδιο, συνέδε το παλιό με το καινούριο σε ό,τι αφορά φυσικά στο θέατρο στην περιοχή τη Κοζάνη. Παράλληλα, ο ίδιο τόνισε ότι η Ελένη Δημοπούλου, η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ, έχει πολλά να δώσει και στο Διπεθέ αλλά και στην πόλη με τον Γιάννη Καραξαρίδη να επισημαίνει πως κάθε αρχή ένα τέλος αλλά και κάθε τέλος γεννά μια καινούργια αρχή. Το διπεθέ με νέο πρόεδρο καλλιτεχνική διευθύντρια αλλά και όλους τους τελεστές είναι έτοιμο να πάρει παραπέρα τον οργανισμό ο οποίος ήδη έχει κλείσει 18 χρόνια ζωής και ευχήθηκε καλή επιτυχία διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν φεύγει από την Κοζάνη. Παρέλαβα τη διοίκηση του Διπεθέ την πρωτομαγιά του 2007. Τότε το χρέος του Διπεθέ ήταν 150.000. Παρέδωσα στις 2 Φεβρουαρίου του 2015. Το χρέος που παρέδωσα επίσημα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι 28.000. Αυτό δείχνει μια βελτίωση. Με μία διαφορά όμως, ότι συνήθως όταν θες να περικόψεις ακολουθείς την μέθοδο της περιστολής, α την πούμε, τη μέθοδο τη λιτότητα. Εμεί κάναμε ακριβώ το αντίθετο. Περικόψαμε διαμέσου τη ανάπτυξη, διαμέσου τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μα. Αυτό πάλι αποδεικνύεται από του αριθμού. Από το 2007 μέχρι το, από το 1997 που ιδρύθηκε το ΔΠΕΘΕ, μέχρι το 2007 έγιναν 45 παραγωγές. Από το 2007 τον Μάιο μέχρι τώρα το Φεβρουάριο του 2015 έγιναν 86. Δηλαδή περίπου οι διπλές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυξήσαμε τον κύκλο εργασιών και πετύχαμε να μειώσουμε το χρέος που παραλάβαμε ε, μέσα από τη δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή έχει και ένα άλλο χαρακτήρα σημαντικό που πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι της πόλης. Ε, κάναμε έναν κύκλο εργασιών περίπου 6 εκατομμυρίων σε αυτή την οκταετία. Από αυτά τα χρήματα, τα μισά βγήκαν από πωλήσει των καλλιτεχνικών προϊόντων που φτιάχναμε όλα αυτά τα χρόνια, των 86 παραγωγών. Δεν φεύγω από την Κοζάνη ξεχνώντα όλα όσα έζησα εδώ, επισήμανε μεταξύ άλλων ο απερχόμενο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΤΦ Κοζάνης Γιάννη Και όπω είπα πριν, ε, κάθε αρχή έχει ένα τέλος, αλλά και κάθε τέλος γεννάει μια καινούργια αρχή. Έτσι λοιπόν το διπεθέ με καινούργιο διοικητικό συμβούλιο, με καινούργια πρόεδρο τη Μελίνα την Ηλικίδου, με καινούργια καλλιτεχνική διευθύντρια την Ελένη τη Δημοπούλου, είναι έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του και να πάει παραπέρα αυτόν τον οργανισμό που ήδη έχει κλείσει 18 χρόνια ζωής. Από την πλευρά μου εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν φεύγω από την Κοζάνη ξεχνώντας όλα αυτά που έζησα εδώ. Είμαι πάντα στη διάθεση της νέας διοίκησης για οποιαδήποτε βοήθεια και πιστεύω ότι όλα θα πάνε εξαιρετικά από εδώ και πέρα και θα ανοίξουν και καινούργιοι δρόμοι όπως έτσι πρέπει να γίνεται πάντα στο μέλλον. Ε, τώρα, εάν ήθελα να ονομάσω όλους τους φίλους, τους συνεργάτες, όλους τους ανθρώπους εδώ αυτής της πόλης που είχαμε συνεργασία σε όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να μιλάω πάρα πολλές ώρες.